Αυτές τις μέρες ζούμε τον οριστικό και αμετάκλητο ενταφιασμό όλης αυτής της κυβερνητικής προπαγάνδας περί επιτελικού κράτους. Ένα κράτος που για μια ακόμη χρονιά είναι εντελώς γυμνό, απροετοίμαστο, χωρίς κανέναν αντιπυρικό σχεδιασμό, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα, μέσα, υποδομές και πρόληψη. Ένα κράτος που παίρνει πυροσβέστες για να τους κάνει οδηγούς του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι το νομοσχέδιο το μεθαυριανό. Ένα κράτος που έχει αφήσει κρίσιμες υπηρεσίες, όπως είναι οι δασικές υπηρεσίες, χωρίς εργαζόμενους. Ολόκληρο το δασαρχείο Λαυρίου, που θα έπρεπε να είχε 50 δασεργάτες, δεν έχει ούτε έναν. Ένα κράτος που καμαρώνει για τα ρεκόρ στον τουρισμό και την ίδια ακριβώς στιγμή, ακόμη και στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα κτλ., δεν υπάρχουν μέσα και υποδομές για να προστατεύσουν τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εικόνες των εκενώσεων, λες και βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη. Αλλά και ένα κράτος που επιτρέπει, αν δεν προτρέπει, εργολάβους να εκτελούν κυριακάτικα εργασίες, να απασχολούν εργαζόμενους εν μέσω καύσωνα, χωρίς μέσα προστασίας και με αποτέλεσμα οι γέφυρες να πέφτουν και οι άνθρωποι να σκοτώνονται. Μιλάμε για το αστικό κράτος που όχι απλά δεν μπορεί να προστατεύσει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για έναν σεσημασμένο κατά συρροή εγκληματία σε βάρος και της ανθρώπινης ζωής και των εργατικών λαϊκών αναγκών.